Το μεγάλο θέατρο, που δεν είναι δουλειά σου, είναι δουλειά του παραγωγού, εντάξει. Αγχώνει ένα ηθοποιό. Ναι. Με ναι. την έννοια ότι πρέπει ναι. να γεμίσει, πρέπει να είναι... Ναι. Ναι. Γιατί... Είσαι ειλικρινής. Το μεγάλο θέατρο, όταν δεν γεμίσει, έχει και μεγάλο κενό. Ναι. Που και το μισό να γεμίσει ένα μεγάλο θέατρο είναι σαν να έχεις, ναι. ειδικά το δικό σας που είναι τεράστιο. Στον ελληνικό κόσμο δεν πήγαμε από αλαζονία, πήγαμε από, γιατί μας πρόσφερε αυτά τα οποία έχει ανάγκη η παράσταση αυτή, το έργο αυτό. Αλλά πιστεύω ότι γίνεται τόσο ωραία δουλειά, που νομίζω ότι ο κόσμος θα επικοινωνήσει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με αυτό το έργο, σε όποιον το λέω. Πού θα είσαι, τι θα κάνεις, θα κάνω αυτό, θα κάνω την ετοιμιγορία. Καταπληκτικό έργο. Έχει γίνει ναι. και ταινία αυτό. Έχει γίνει και ταινία και το 82, είχε προταθεί ναι, ναι. για 5 Όσκαρ. Ναι, ναι, ναι. Κατά τη γνώμη μου, είναι η ωραιότερη ερμηνεία του Πολ Νιούμαν. Όταν το συνάντησα στη Νέα Υόρκη, του το είπα. Όταν είχε έρθει να δει τον Ειδίποδα στο City Center. Του το είπα, του λέω... Σας θυμάμαι πάρα πολύ έντονα στην ετοιμιγορία που ήταν ο καλύτερος σας ρόλος. Κοίτα και πώς έτυχε τώρα να το παίξεις εσύ αυτό. Ναι, και μου λέει, είναι ένα έργο το οποίο θα μπορούσατε να το παίξετε. Α. Και τότε μου καρφώθηκε και λέω, θα το παίξω. Κάποια στιγμή θα το παίξω. Και άρα το έτυχε... έχεις κατά νου. Χρόνια. Ναι. 20 χρόνια. Βέβαια. Και τώρα πώς έγινε. Τώρα ήρθε η ώρα του. Mm. Ξέρεις, προγραμματίζεις κάποια πράγματα. Ειδικά αν είσαι υπεύθυνος για κάποιους χώρους, κάποιο θέατρο. Λες, φέτος θα κάνω αυτό. Για κακή σου τύχη κάνει επιτυχία, το παίζεις δύο χρόνια. Ναι, όντως. Είναι αυτό που λέει, παιδιά, μπορεί να κάνουμε όμοι γέννητο, κάνουμε επιτυχία. Ναι. Λοιπόν, κάνεις επιτυχία δύο χρόνια. Έχεις προγραμματίσει μετά κάτι άλλο. Ναι, ναι. Μετά έχεις μία πρόταση από ένα κρατικό θέατρο, ναι, ναι. μετά κάνεις μία καλοκαιρινή παράσταση, μετά επαναλαμβάνεις κάτι άλλο ναι, ναι. και πάνε πίσω ναι, τα ναι, πράγματα. Ναι.